Καλησπέρα, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μαζί με την Ηρώα απόψε το βράδυ θα έχουμε δυνατότητα να κάνουμε δύο συνομιλίες μέσω Skype, οι οποίες θα έχουν ενδιαφέρον, καθώς πέραν από τα εκλογικά και προεκλογικά κτλ. Η Ελλάδα φλέγεται, η χώρα απειλείται, η ζωή μας απειλείται και αυτό είναι το μεγάλο κάδρο και αυτό που πρέπει να προσέξουμε όλοι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Και επειδή νομίζω ότι ζούμε μια φρίκη με αυτά τα οποία μεταφέρουν συνάδελφοι από τα μέτωπα των πυρκαγιών που αντί να μειώνονται αυξάνονται ως εστίες. Δηλαδή δεν έχουμε μόνο τα γνωστά μέτωπα, υπάρχουν και άλλα. Συνεχώς. Διαρκώς. Μου προκαλεί εντύπωση ως κοινωνία, επειδή δεν είναι στην Κέρκυρα η φωτιά, επειδή δεν είναι στη Ζάκυνθο, δεν είναι στην Κεφαλονιά για να μην παρεξηγηθώ. Εμείς είμαστε ευτυχισμένοι στο δικό μας κόσμο. Πανηγυρίσαμε. Των οικειών εμπιμπραμένων εμείς άρρωμα. Και λέω αντιπυρικές ζώνες. Αντιπυρικές ζώνες. Τι κάναμε όλο αυτό το χρόνο. Δεν σημαίνει ότι αν υπήρχαν δεν θα είχαν πιάσει φωτιές, γιατί φωτιές φταίνε οι κεραυνοί, φταίει η αμέλεια, φταίει η κλιματική αλλαγή, αλλά φταίνε και οι εμπρησμοί, ξεκάθαρα. Έτσι λίγο απ' όλα έφτασε να έχει καεί η Ελλάδα. Αλλά από εκεί και πέρα αναρωτιέμαι και λέω, και για τη χώρα μας. Είναι χιλιάδες οι άνθρωποι που έχουν μείνει χωρίς σπίτι. Είναι τεράστια οικολογική καταστροφή. Και εμείς λέμε ότι κατεβαίνουμε στον πολιτικό στίβο και μιλώ ανεξαιρέτως για όλους. Πρώτου, δεύτερου βαθμού, δεξιούς, αριστερούς, για όλους. Και δεν μαζευόμαστε λίγο έστω αυτές τις μέρες με συνέστηση να συμπαρασταθούμε σε μια τραγωδία. Ηρώ μου, εχθές ειλικρινά, για αυτό το προκλητικό φαινόμενο, ένας κύριος να αυτοπροσδιορίσει τον εαυτό του ως σερίφη. Ναι, ως σερίφη. Την είδε σερίφη ο κύριος Καουμπόης. Και σου είπα ότι λίγο πολύ. Συνελήφθη. Είδαμε, συνελήφθη. Και συνελήφθησαν και οι παράτυποι για τους οποίους έχει. Πάνε με την κατηγορία του απόπειρα εμπρισμού. Ναι. Και αυτός βέβαια με άλλες κατηγορίες. Λέω όμως ότι. Ναι. Το ζήσαμε αυτό στην Κυρκία. Δεν το ζήσαμε. Με τα παιδιά να κάνουν τους χωροφύλακες στα δάση ή στις λαγκαδιές. Να πλησιάζουν μάλιστα τα μέτωπα της φωτιάς και να είναι μια κοινωνία ανεξέλεκτη. Να είναι στην πραγματικότητα κάτι το οποίο να το περιγράψεις δεν είναι εύκολο. Όπου, αν μου επιτρέπεις, επειδή υπάρχει διάθεση προσφοράς και εθελοντισμού, όλοι αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να ενταχθούν στις εθελοντικές ομάδες που είναι πιστοποιημένες και εκπαιδευμένες. Αυτό ναι. Και να μπορούν να συνδράμουν ουσιαστικά. Ναι. Δηλαδή, αυτό το μεγάλο κίνημα που είδα διάθεσης. Αφού τελειώσαν όλα στην Κέρκυρα, πρώτο Θεό. Υπάρχουν ομάδες, γιατί να μην ενταχθούν. Ναι, αλλά είπες κάτι. Είναι πιστοποιημένες. Είναι πιστοποιημένες. Δηλαδή, ξέρουν μέχρι πού μπορούν να φτάσουν και τι πρέπει να κάνουν. Και η αναφορά τους. Έτσι. Η αναφορά τους. Έτσι. Σε ποιες δομές του κράτους και της κοινωνίας είναι. Έτσι. Δεν πάει να κάνει ανεξέλεκτα το χωροφύλακα ο Ζημιάδης. Ούτε να κάνει την καπετάνισσα Ήρω. Έχουμε να κάνουμε με ένα συντεταγμένο κράτος που, αν είναι συντεταγμένο, μπορεί να είναι αποτελεσματικό. Άμα είναι ένα γκρουπούσκουλο εδώ, ένα άλλο γκρουπούσκουλο παραπέρα. Σπύρο μου, χθες και εγώ όταν υπάρνηθα. Ο Σπύρος Βέστης. Στην Κεφαλονιά. Στην Κεφαλονιά. Τραγικό. Έβαζε φωτιές. Τραγικό. Πήγαινε και έβαζε φωτιές. Αλλά το ζούμε πρώτη φορά. Όχι. 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 Και προφανώς δυστυχώς όχι και τελευταία. Ωραία. Δεν ήθελα να τυφλούμε. Στη δε Ζάκυνθο, τι συζητάνε. Για τον αξιωματικό της ελληνικής αστυνομίας. Κάτι το οποίο το ζήσαμε και στην τοπική μας κοινωνία. Που μαζί με έναν επιχειρηματία πιάστηκαν επ' αυτό φόρο. Δικογραφίες στο Newsweek με λεπτομέρειες, έπαθα σοκ. Ναι, βρε Ηρώ μου. Ναι. Λέω όμως ότι όλα αυτά είναι φαινόμενα της εποχής μας. Όχι, και εγώ όταν υπάρνηθα και βλέπαμε τις εικόνες και κλαίγαμε. Ναι. Και την ίδια ώρα υπάρχει φωτογραφία συναδέλφου που και για την υπάρνηθα και λίγο πιο δεξιά ρίχνανε πυροτεχνήματα. Ναι. Και δεν λέω κάποιος μπορεί να έχει τη χαρά του. Μα ρίχνεις πυροτεχνήματα την ώρα που καίγεται η Πάρνηθα. Δηλαδή με ποια λογική, με ποια άδεια, πώς. Σήμερα στις 12 η ώρα, στον οικισμό Αθηκάνων, συγκεκριμένη καταγγελία έχω, 12 η ώρα, 12 και 5 κάπου ναι, εκεί πάντως, ναι. Έτσι. Εκεί ο κεντρικός δρόμος Λιβαδιού Ντουρόπα έχει ένα άνοιγμα που κατεβαίνει στην καρδιά αυτού του οικισμού και υπάρχουν δεξιά και αριστερά σκουπίδια. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν καίγανε σήμερα σκουπίδια. Άρα. 12 Άρα. Και 5. Οι μαύροι καπνοί φέρονταν σε όλη την περιοχή του Λιβαδιού του Ρόπα. Το έκαναν τυχαία, έπιασαν μόνα τους τα σκουπίδια φωτιά.
Δεν το ξέρω, γιατί μπορεί να έχουμε και ένα φαινόμενο περίεργο να... Λέω όμως ότι δεν υπάρχει έλεγχος. Λέω ότι δεν υπάρχει συνείδηση, δεν υπάρχει αντίληψη. Έχουμε καταλάβει ότι κάποιοι άνθρωποι καταστράφηκαν εντελώς. Χάθηκαν τα σπίτια τους, χάθηκε η περιουσία τους. Δεν έχουν που την κεφαλή κλείνει. Και δεν είναι ένα και δύο. Όχι, δυστυχώς. Βέβαια. Όχι, βέβαια. Είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός των ανθρώπων. Τεράστια. Και το κράτος αδυνατεί να μπορέσει να υποστηρίξει ουσιαστικά. Δηλαδή, άμα δώσει 6 ή 10 χιλιάρικα και 20, εγώ να σου πω να δώσω. Τι θα κάνει ο άλλος με 20 χιλιάρικα. Όχι, βέβαια. Φτιάχνετε όχι, βέβαια. Σπίτι. Άρα, τι συζητάμε. Άμα πας στη Μάντρα, άμα πας στην Αττική, άμα πας σε αυτές τις περιοχές τις καμένες με τα εκατοχήματα. Στην Εύβοια. Ακόμη, ακόμα τώρα μετρούν πληγές. Με εκείνο και τον πολυθρύλητο Σταύρο Μπένο να έχει γίνει και επικεφαλής της ομάδας, λέει, ανασύστασης κτλ. Ναι. Θέλω να σου πω λοιπόν ότι όλα αυτά λίγο πολύ, κατά καιρούς, τα έχουμε ακούσει. Εσύ και εγώ που κάνουμε αυτή τη δουλειά στην καθημερινότητά της, που συγκροτούμε μέσα μας μία αντίληψη της έννοιας του κράτους, της πραγματικής όμως λειτουργίας του κράτους, καταλαβαίνουμε ότι το κράτος χρόνο με το χρόνο υποχωρεί ως έννοια, ως υπόσταση. Διότι η Ρώμο πριν από μερικά χρόνια δεν τολμούσες να κάνεις μια τέτοια πατατιά. Και λέω πατατιά. Ναι. Δεν τολμούσες να βάλεις φωτιά στα σκουπίδια. Τώρα ελευθέρα Κέρκυρα, ελευθέρα Ελλάδα, μπιπ ελευθέρος. Κάνεις ό,τι θέλεις, ναι, να όπου κάτι. Θέλεις, επειδή, όπου θέλεις. Επειδή μιλάμε διαρκώς και για μια ασύμμετρη απειλή, εγώ το δέχομαι. Δεν βλέπω φαντάσματα, ανέβασαν, αλλά θεωρώ ότι λίγο απ' όλα... Ανέβασαν την περίφημη φράση του Μεσούτ Γκουμάς, ναι. Ο οποίος είχε ομολογήσει ότι έβαζαν φωτιές του και πράκτορες. Ωραία. Εγώ να ρωτήσω κάτι. Εγώ λέω ότι ναι. Και εγώ. Το ξέρουμε. Αλλά ξέρεις τι λέω. Δεν το ξέρουμε αυτό. Ναι, αλλά η ΑΕΠ πού είναι. Ακριβώς. Εγώ αυτό ρωτάω. Ακριβώς. Δηλαδή, το κράτος και οι μηχανισμοί. Και διότι αν η δουλειά της ΑΕΠ είναι να, να παρακολουθεί το Ζηνιάτη και τη Λέλα. Έτσι. Εάν το βράδυ στο κρεβάτι του ο Ανδρουλάκης κοιμότανε με την Κλόντια Σίφερε ή την Ναόμι Κάμπελ, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ή να πω κάτι άλλο. Ναι. Αυτό θέλω είναι, να πω. Δουλειά, δηλαδή, ειδικά στον Εύρο, σε μια πολύ ευαίσθητη περιοχή που γνωρίζουμε και πλέον αδαΐζει ότι υπάρχει Εύρος, θέμα. Είναι δυνατόν να μην είναι αυξημένα τα ανακλαστικά μας. Η ΑΕΠ έχει υπαλλήλους και πράκτορες. Έχει. Σε όλη την Ελλάδα. Ωραία. Και τι λέμε, ότι σε μια συντεταγμένη κοινωνία, τόσο περίεργη και τόσο απειλητική στην γεωστατηγική της πραγματικότητα, πρέπει να υπάρχουν κρατικές υπηρεσίες ασφαλείας. Προφανώς. Αλλά για τέτοιους λόγους, σοβαρούς. Και πούντο. Δεν θα κοιτάζει πούντο. Από την κλειδαρότρυπα, αν εγώ το βράδυ και κοιμάμαι πούντο. Με τη γυναίκα μου ή κοιμάμαι με το σκύλο μου. Έτσι δεν είναι. Αλλά θα προστατεύει και να μην αισθάνομαι εγώ ότι θα πρέπει να έχω το δίκανο γεμάτο δίπλα στο προσκευάλι μου, γιατί δεν με προστατεύει κανείς. Αυτά είναι αναγκαιότητες και ασφάλειες μιας κοινωνίας η οποία οφείλει να υπάρχει. Και αυτό το οποίο γίνεται και λέει σήμερα ο καθηγητής Αργιάννης, ναι. Παιδιά, είναι... δεν θυμάσαι που τα λέγαμε και εδώ στην Κέρκυρα. Και το λένε και οι πνευμονολόγοι και το λένε και όλοι οι ειδικοί, ναι. Ότι... υπάρχει σοβαρό θέμα. Να πω ότι επειδή από το πρωί δεχτήκαμε και εμείς πάρα πολλά τηλεφωνήματα για το αν υπάρχουν εστίες φωτιά στην Κέρκυρα. Δεν υπάρχουν ευτυχώς, δόξα τω Θεώ. Τι γίνεται, έχει φτάσει και στην Κέρκυρα ο καπνός. Ακριβώς. Η μυρωδιά. Φανταστείτε τι συμβαίνει δηλαδή. Ακριβώς. Στις περιοχές που είναι σε εξέλιξη τα μέτωπα. Πού σημαίνει ότι αυτό το πράγμα, όπως θα μας εξηγήσουν οι ειδικοί, επικάθεται και στην ατμόσφαιρα. Είναι επικίνδυνο. Είναι διοξίνη. Είναι επικίνδυνο. Δεν τα ακούσαμε αυτά. Δεν το ενσωματώσαμε ως αντίληψη. Κοίταξε, εγώ δεν είμαι ιδιαίτερα φίλος με τον Χρυσόστομο Μπούκα. Όμως ήταν αυτός που επιστημονικά, διότι ήταν διευθυντής παθολογικής κλινικής στο νοσοκομείο, εισήγαγε αυτό το μεγάλο ζήτημα. Ναι. Ότι οι διοξίνες με το κάψιμο των σκουπιδιών δεν τις βλέπεις, είναι ένας αόρατος εχθρός. Απειλεί την υγεία των πάντων. Και στην πραγματικότητα. Το έλεγε ο κύριος Γκουρμπουλιάνης ακριβώς προχθές αυτό που λες τώρα. Ακριβώς. Ότι βλέπουμε έναν εχθρό και πάμε να τον αντιμετωπίσουμε και κάτι το οποίο δεν το βλέπουμε, δεν αντιδρούμε. Ναι. Αλλά υπάρχει και αυτό που είπες, μια μακαριότητα στην κοινωνία των οικειών εμπιπλαμένων ημίς άδωμεν. Δεν είναι δυνατόν σήμερα η κοινωνία των πολιτών να μην υπάρχει
να μην δείχνει όχι τα δόντια της απέναντι στην κυβέρνηση, απέναντι Σπύρο σε μου, μια μαλθακότητα του συστήματος. Τα social media έχουν διαλύσει, εγώ θα πω, την κοινωνία. Είμαστε όλοι χρήστες των social media. Όλο αυτό το μένος, ακριβώς, ή τα συγχαρητήρια ή την είναι όποια... Είναι σαν τις μονάδες της αγελαδοτροφίας. Δηλαδή ό,τι θέλουμε το βάζουμε εκεί και τελειώσαμε. Όπου τον εξπερματώνει μηχανικά ο Ταύρος και εντάξει... Ησυχάζαμε, δηλαδή όλα αρχίζουν και τελειώνουν εκεί. Καλησπέρα για τα like. Στον κύριο Νίκο Χρυσόγελο. Ο κύριος Νίκος Χρυσόγελος, με την παρουσία του, είναι ένας άνθρωπος με μεγάλους αγώνες για την προστασία του περιβάλλοντος. Και επίσης πρέπει να πω ότι έχει διατελέσει ευρωβουλευτής των οικολόγων Πρασίνων. Του ζητήσαμε έναν απόψε μαζί μας, γιατί είναι από τους πλέον κατάλληλους, έχει στα δίκτυα κοινωνικής επικοινωνίας ήδη καταθέσει τις απόψεις του, από τους πλέον κατάλληλους να μιλήσουμε για αυτό το φοβερό και συγκλονιστικό δεδομένο της καταστροφής του φυσικού περιβάλλοντος που ζούμε στη χώρα. Και όχι μόνο του φυσικού, αλλά και του ανθρωπογενούς, την απειλή στην πραγματικότητα της ίδιας της ζωής. Κύριε Χρυσόγελε, καλησπέρα σας από την Κέρκυρα. Καλησπέρα, ελπίζω ότι με ακούτε, γιατί σας εγώ δεν σας ακούω πολύ καλά. Ωραία, ωραία. Και ελπίζω ότι από στιγμή σε στιγμή θα έχουμε και δυνατότητα της φωτογραφίας σας στην εικόνα, διότι θέλαμε με Skype να σας έχουμε, αλλά δυστυχώς... Δυστυχώς, ναι, το Skype έχει κολλήσει. Ωραία. Λοιπόν, μία αποτίμηση αυτού που συμβαίνει, αυτού που ζούμε, θα θέλαμε από εσάς. Θα έλεγα ότι οι πυρκαγιές στην Ελλάδα υπάρχουν, ναι, και από το 2000 και μετά έχουμε περισσότερες πυρκαγιές με περισσότερες καμένες εκτάσεις. Όμως νομίζω τα τελευταία χρόνια αυτό που ζούμε είναι, θα έλεγα, αρκετά δυσίωνο, γιατί δείχνει ότι δεν έχουμε προετοιμασία, δεν έχουμε στρατηγικές για την πρόληψη, δεν έχουμε στρατηγική για την έγκαιρη παρέμβαση. Είναι πολύ αδύναμες οι δομές. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει και ένα ακόμα χειρότερο πράγμα, το οποίο ξεκίνησε από το 2007 και μετά. Βέβαια και πιο πριν κυκλοφορούσαν αυτές οι θεωρίες συνωμοσίας, θα έλεγα. Κοιτάξτε, η κάθε κυβέρνηση, αλλά και επειδή η καταστροφή είναι μεγάλη, ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας δεν σκέφτεται ορθολογικά τι είναι αυτό που οδηγεί σε αυτές τις καταστροφές, τι πρέπει να αλλάξει στην οργάνωση της άμυνάς μας απέναντι στα φαινόμενα αυτά, που ασχέτως πώς ξεκινά μια πυρκαγιά, το κρίσιμο είναι αν προλάβεις αυτή την πυρκαγιά και αν μπορείς να αποτρέψεις τις πυρκαγιές και να μετατραπούν σε δραματική κατάσταση, όπως έγινε στον Εύρο, όπως έγινε στην Εύβοια, όπως έγινε στην Ηλία. Θέλω να πω ότι έχουμε και μία επέτειο, γιατί νομίζω ότι κάτι σαν σήμερα συνέβη εκείνη η μεγάλη καταστροφή στην Ηλία το 2007. Θυμάστε που είχε μιλήσει ο υπουργός τότε για το στρατηγό άνεμο. Είναι μια καλή επικοινωνιακή, θα έλεγα ότι τότε ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια επικοινωνιακή να μετατοπίσουμε τη συζήτηση από τα ουσιαστικά προβλήματα προς κάποιες θεωρίες που μεταφέρουν την ευθύνη κάπου στο αφηρημένο. Όμως εκείνη η μεγάλη πυρκαγιά στην Λία αλλά και στην Πάρνηθα, πάλι συγκυρία κακή ότι έφτασε η πυρκαγιά πάλι να καίει την Πάρνηθα, οδήγησε σε μια πολύ μεγάλη συζήτηση και υπήρξαν στη Βουλή συζητήσεις, υπήρξε μια έκθεση, σχεδόν ομόφωνα έγινε αποδεκτή, που διατύπωνε καινούργιες απόψεις, έδινε μεγάλη έμφαση στην πρόληψη, στην οικολογική διαχείριση των δασών κτλ. Ενεπλάκησαν επιστήμονες, ενεπλάκησαν οργανώσεις κτλ. Δυστυχώς όμως αυτό που βλέπουμε είναι ότι τόσα χρόνια μετά δεν έχει αλλάξει τίποτα. Άρα έμεινε στη θεωρία όλο αυτό. Έμεινε στη θεωρία, θα έλεγα ότι επιδεινώθηκε η κατάσταση από άψης προετοιμασίας, ασχέτως αν έχουμε τώρα περισσότερα αεροπλάνα ή περισσότερα χρήματα. Στην πραγματικότητα δεν έχει γίνει κατανοητό ότι ο τρόπος που κινούμαστε, δηλαδή ότι δίνουμε έμφαση στην καταστολή μιας πυρκαγιάς, έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα, γιατί κάποιες πυρκαγιές θα ξεφύγουν και θα είναι αδύνατο να αντιμετωπιστούν μετά. Η έμφαση όλη δική και εκείνες οι μελέτες και εκείνες οι συστάσεις στρέφονταν στην πρόληψη. Σκεφτείτε τώρα ότι αυτή η διαδικασία της πρόληψης
δεν υπάρχει, είναι σε ακόμα χειρότερη κατάσταση. Οι τοπικές κοινωνίες είναι λιγότερο εξοπλισμένες, λιγότερο προετοιμασμένες. Εγώ γυρίζω σε όλη την Ελλάδα και βλέπω ότι σε πολύ λίγες περιπτώσεις έχουμε καλύτερη οργάνωση των τοπικών κοινωνιών σε σχέση με το παρελθόν. Μάλιστα. Δηλαδή να έχουμε κοινωνίες οι οποίες να έχουν τον εξοπλισμό, να έχουν την εκπαίδευση, να έχουν συμβουλευτική, να έχουμε περισσότερους ανθρώπους που ξέρουν το δάσος. Κύριε Χρυσόγελε, ώστε... για βοηθήστε μας. Εσείς τώρα έχετε μια αντίληψη αυτών των πραγμάτων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και όχι μόνο. Φαντάζομαι ότι όλη αυτή η ιστορία δεν είναι να κομίσουμε γλάφκα στην Αθήνα, αλλά να ακολουθήσουμε μια πεπατημένη στην ευρωπαϊκή εμπειρία. Έχουν σπουδαίους δρυμούς οι μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες και έχουν προφανώς και μια τεχνογνωσία αντιμετώπισης τέτοιων φαινομένων, ακραίων φαινομένων, προετοιμασίας και οργάνωσης. Τι κάνουν δηλαδή οι Ελβετοί, τι κάνουν οι Γερμανοί, τι κάνουν οι Γάλλοι, τι κάνουν άλλοι λαοί που ίσως να μην είναι τόσο πολύ προχωρημένοι και εξοπλισμένοι όπως αυτοί οι μεγάλοι παίχτες του ευρωπαϊκού παιχνιδιού. Τι μπορεί να μας διδάξει με λίγα λόγια η ευρωπαϊκή εμπειρία? Νομίζω ότι το κοινό σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι καταρχήν ότι έχει πολλαπλασιαστεί ο κίνδυνος εξαιτίας κλιματικής κρίσης. Δεν ευθύνεται η κλιματική κρίση για τις πυρκαγιές. Αυτό που κάνει όμως είναι να επιδεινώνει την κατάσταση, γιατί υπάρχει μεγαλύτερη ξηρασία, υψηλές θερμοκρασίες που κρατάνε πολλές μέρες, και επίσης όταν ξεσπάει μια πυρκαγιά μπορεί να δημιουργηθούν πολύ δύσκολες συνθήκες επιτόπου. Αλλά δεν είναι η κλιματική αλλαγή την οποία θυμούνται οι κυβερνώντες κάθε φορά όταν θέλουν να δικαιολογήσουν κάτι. Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τον τρόπο που συμπεριφέρεται μια πυρκαγιά ή πολλαπλασιάζει επί 2-9 φορές τον κίνδυνο να ξεσπάσει μια πυρκαγιά. Αυτό έχει μελετηθεί τα τελευταία χρόνια σε ευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο επίπεδο. Ακόμα και μεγάλες πυρκαγιές που συνέβησαν τα τελευταία χρόνια και ειδικά στον Καναδά κλπ. Όλοι οι ερευνητές λένε ότι έχει πολλαπλασιαστεί επί 2-9 φορές ο κίνδυνος αυτών των πυρκαγιών, των μεγάλων πυρκαγιών. Το δεύτερο που έχει γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το οποίο όμως δεν επαρκεί κατά την άποψή μου, είναι ότι υπάρχει αυτός ο μηχανισμός συνεργασίας μεταξύ των χωρών για να παρέμβουν με αεροπλάνα κτλ. Όμως, όπως ξέρουμε, τα αεροπλάνα δεν είναι αυτά που σβήνουν τη φωτιά. Το θέμα είναι να τα αεροπλάνα συνήθως καθυστερούν ή επιβραδύνουν ή κάπως περιορίζουν. Η μάχη είναι στο έδαφος και η μάχη είναι στην πρόληψη. Δηλαδή, όταν το δάσος δεν είναι καθαρισμένο, δεν υπάρχει οικολογική διαχείρισή του, γιατί έχει αλλάξει η σχέση των τοπικών κοινωνιών με το δάσος. Παλιά ήταν οι άνθρωποι μέσα στο δάσος, οι ρητινοσυλλέκτες, οι άνθρωποι που κάναν κάρβουνα, οι βοσκοί κτλ. Επομένως υπήρχε μια οικολογική διαχείριση, χωρίς να τη λένε οικολογική διαχείριση, αλλά πάντως υπήρχε, γιατί οι άνθρωποι ήξεραν ότι πρέπει να διατηρήσουν το δάσος για να μπορούν να επιβιώσουν. Ήταν καθαρά θέμα επιβίωσης. Όμως τα δάση έχουν εγκαταληφθεί, η ξηρασία είναι πολύ μεγάλη και έτσι όταν ξεσπάσει μια πυρκαγιά υπάρχει πάρα πολύ έφλεκτη ύλη. Άμα γυρίσετε και δείτε στα δάση τι συμβαίνει, αλλά κοντά στα δάση, δεν είναι απαραίτητο να είναι μέσα στα δάση, και στους χώρους που είναι κοντά στα δάση, στους αστικούς χώρους, βλέπετε πολύ μεγάλη οργανική ύλη, και όταν υπάρχουν χειμώνες χωρίς βροχή όπως ήταν ο φετινός, έβρεξε τον Ιούνιο, που αυτό αύξησε την οργανική ύλη που δεν πρόλαβε να αφομοιωθεί στο έδαφος, τότε ο κίνδυνος είναι ακόμα μεγαλύτερος. Όλοι οι ειδικοί προειδοποιούσαν ότι φέτος ήταν ακόμα μεγαλύτερος ο κίνδυνος. Αυτό δεν ταρακούνησε. Δηλαδή δεν... Όχι. Γιατί δεν μπορούσαμε να έχουμε κάνει και δεν το κάναμε. Επί των οικειών εμπιπραμένων ημισάδομεν. Ή δεν μπορούσαμε όμως να έχουμε κάνει και δεν το κάναμε. Ναι, κοιτάξτε, κανείς πρέπει να ξεκινήσει από Σεπτέμβριο, όχι τον Μάιο, τον Ιούνιο που ξεκινάνε. Γιατί είναι το Σεπτέμβριο τώρα, γι' αυτό το λέω, και επειδή μετράμε μια τεράστια οικολογική καταστροφή. Επομένως, καταρχήν θα μιλήσουμε μετά για τις καμένες περιοχές, αλλά πρώτα είναι για την πρόληψη. Θα πρέπει οι τοπικές κοινωνίες να δούνε πώς θα ενισχύσουν τη διαδικασία πρόληψης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό σε πολλές χώρες, στη Γερμανία και άλλοι. Αυτό σημαίνει οι τοπικές κοινωνίες να ξέρουν όπως παλιότερα ποιοι άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν αμέσως έγκαιρα μία πυρκαγιά όταν ξεσπάσει, αλλά κυρίως να μπορούν να εντοπίζουν τα προβλήματα που μπορούν να
οδηγήσουν στο ξέσπασμα μιας πυρκαγιάς. Σήμερα έχουμε drone, μπορεί να έχουμε κάμερες, μπορεί να έχουμε πάρα πολλά μέσα τεχνολογικά, δεν λείπουν τεχνολογικά μέσα. Θα μπορούσαμε επίσης να υπάρχουν διάφορες ηλεκτρονικές εφαρμογές και εκεί να ανεβαίνουν πληροφορίες σε σχέση με προβλήματα που έχει μια περιοχή. Τώρα με αφορμή τις παραλίες ή με αφορμή τις πυρκαγιές στον Εύρο είχαν κινητοποιηθεί πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ανέβαζαν στοιχεία είτε για τις κατηλημμένες παραλίες είτε για περιοχές στις οποίες εξελίσσονταν η πυρκαγιά. Αυτό σημαίνει ότι αν εκπαιδεύσουμε τους ανθρώπους και υπάρχει μια ηλεκτρονική πλατφόρμα πιθανά τοπικά, θα μπορούσαν οι άνθρωποι να ανεβάζουν πληροφορίες για την κατάσταση στην περιοχή τους. Δεν λέω σε όλη την Ελλάδα γιατί θα γινόταν χάος, αλλά θα μπορούσε να είναι οργανωμένο σε επίπεδο περιφέρειας, για παράδειγμα. Πολιτικής προστασίας, να σας δώσω, εμείς στην Κέρκυρα ζήσαμε πολύ πρόσφατα, να καίγεται η περιοχή γύρω από το υψηλότερο βουνό της Κέρκυρας, γύρω από το Παντοκράτορα. Mm-hmm. Περίπου 30.000 στρέμματα είναι ο απολογισμός της καταστροφής για 3-4 μέρες. Θα σας πω και μερικά στοιχεία μετά από το Ευρωπαϊκό Σύστημα που παρακολουθεί τις φυσικές καταστροφές, γιατί είναι εντυπωσιακά. Είναι συγκλονιστικά. Ναι. Είμαστε ακόμα στον Αύγουστο. Έχουμε βγάλει κάποια συμπεράσματα, κύριε Χρυσόγειο. Λέμε το εξής. Αγροτικοί δρόμοι που είναι στην πραγματικότητα ζώνες πυρασφάλειας δεν είχαν ανοιχτεί, δεν είχαν καθαριστεί. Δεύτερον, δεν είχαν γεννήτριες τα αντλιοστάσια. Καθώς κόπηκε το ηλεκτρικό ρεύμα, τα αντλιοστάσια που έδιναν νερό στα χωριά, στις μικρές γειτονιές, στις συνοικίες, σε όλη αυτή την κατοικημένη ζώνη της περιοχής. Με αποτέλεσμα να πρέπει να μην είναι και γνωστά τα σημεία αυτά στην πυροσβεστική και να πρέπει να κάνουν δρομολόγια τεράστια για να γεμίσουν τα βιωτεοφόρα, για να δράσουν τα πεζοπόρα τμήματα. Δηλαδή εικόνες του «δεν ξέρω τι κάνω, ψάχνω κάτι να κάνω, θέλω να το κάνω, αλλά τελικά ψάχνουμε». Με αποτέλεσμα να σκορπίζομαι και να μην είμαι αποτελεσματικός. Έχετε απολύτως δίκιο και είναι εικόνες οι οποίες επαναλαμβάνονται παντού. Δυστυχώς δηλαδή αυτή είναι και η δικιά μου εικόνα, μιλώντας με πάρα πολύ κόσμο, ομάδες πολιτών κτλ. Όπου έχει υπάρξει μια μεγάλη καταστροφή είναι κάτι παρόμοιο. Για παράδειγμα, θα δείτε και αναρτήσεις τώρα για τον Εύρο τι συνέβη και μάλιστα ενός ανθρώπου που είναι περιβαλλοντικά δραστήριος και έζησε από κοντά την κατάσταση. Πρώτον, οι άνθρωποι που πυροσβέστες μπορούν να κάνουν ό,τι μπορούν, αλλά πολλές φορές δεν ξέρουν καν την περιοχή, δεν ξέρουν πάρει το νερό. Είναι πολύ πιθανό να κοπούν τα δίχτυα και να μην υπάρχουν, δεν υπάρχει δυνατότητα να αντληθεί νερό. Δεν ξέρουν πού είναι πηγές εναλλακτικά. Αυτό λοιπόν ξαφνικά βρίσκονται οχήματα της πυροσβεστικής χωρίς δυνατότητα να υπάρχει νερό. Οπότε κοιτάνε τη φωτιά. Δεν μπορούν να τις σβήσουν προφανώς με απλώς με ένα φτιάρι ή με κάποιο εργαλείο. Επομένως, ο ρόλος τοπικής κοινωνίας είναι πάρα πολύ σημαντικός, γιατί εκεί χρειάζεται να υπάρχει εκπαιδευμένη κοινωνία και να μπορεί να βοηθήσει. Προφανώς κάποιος ο οποίος δεν είναι εκπαιδευμένος δεν μπορεί να πέσει στη φωτιά. Οργανωμένα, δομημένα, με αναφορά, αυτό λέγαμε πριν. Ακριβώς. Πού υπάρχει νερό, θυμάστε όλοι λέγαμε ότι οι Ρουμάνοι εντοπίσαν αμέσως που είναι οι πηγές κτλ. Αυτό πρέπει να γίνεται από τους τοπικούς. Δηλαδή μετά από την πυρκαγιά στην Κέρκυρα ή στον Εύρο ή στην Εύη. Προφανώς τώρα πρέπει να συζητήσουμε τι πήγε στραβά. Και θα δείτε ότι σε όλες τις περιοχές είναι παρόμοιο. Γιατί έχω πάει και στην Εύβοια και στη Ρόδο και παντού μετά από πυρκαγιές και μιλάμε με τους ανθρώπους. Είναι ότι στοιχειώδη πράγματα, αν ήταν σωστά οργανωμένα, θα αποφεύγαν τις μεγάλες καταστροφές. Όλες αυτές οι θεωρίες συνωμοσίας που ακούγονται συχνά, δυστυχώς εκτρέπουν τη συζήτηση σε κάποιες άλλες ατραπούς που δεν βοηθάνε στο να οργανωθούμε. Παράδειγμα, να σας πω από την Εύβοια, αλλά νομίζω ότι αυτό ίσχυε και στην Κέρκυρα και παντού. Οι άνθρωποι ήταν οργανωμένοι σε κάθε χωριό παλιότερα, είχαν τις συντροφόρες, ήξεραν τι θα κάνουν, ξέραμε. Αλλάξαν όλα όμως με τις αλλαγές στην αυτοδιοίκηση. Σωστά. Ακριβώς. Μετακινήθηκαν τα οχήματα και όλα όσα υπήρχαν. Υπήρχε και κοινωνική εργασία στο κέντρο. Υπήρχε, βεβαίως. Το κόστος τελικά όμως των καταστροφών είναι τεράστιο. Δηλαδή, το κόστος των καταστροφών κάθε χρόνο
είναι μερικά δισεκατομμύρια. Αν είχαν δοθεί χρήματα, από τώρα πρέπει να δοθούν χρήματα, ώστε να οργανωθούν τοπικά οι κοινωνίες, να έχουν τον έλεγχο. Και φυσικά συμπληρωματικά θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία με την πυροσβεστική, με τα αεροπλάνα, με οτιδήποτε. Αλλά το κρίσιμο είναι στα πρώτα λεπτά που ξεσπάει μια πυρκαγιά, να μπορεί να υπάρχει αντίδραση. Και αυτό οι τοπικοί άνθρωποι, οι άνθρωποι που είναι σε μια περιοχή, μπορούν να το κάνουν. Να σου πω τώρα, η μεγάλη φωτιά στη Σαρονίδα ξεκίνησε από μια φωτιά στο διάζωμα, σε ένα αυτοκινητόδρομο. Πέρασε απέναντι, δεν ελέγχθηκε και έκαψε χιλιάδες στρέμματα. Δηλαδή είναι στην Αττική. Είναι παράλογο αυτό το πράγμα. Στον Εύρο, από ό,τι λένε πολλοί άνθρωποι που ήταν επιτόπου, ήταν πυρκαγιά που ξέσπασε από ένα κεραυνό, έσβησε πυρκαγιά και στην πορεία αναζωπυρώθηκε και δεν υπήρχε νερό να σβήσουν την πυρκαγιά. Και έτσι έφυγαν δύο κλάδοι της πυρκαγιάς. Κάποια λόγια, ζούμε ένα δράμα. Είναι το χρονικό ενός προαναγγελθέντος που θα μπορούσαμε να έχουμε μειώσει την έκτασή του. Ακριβώς. Έχουμε περιορίσει την έκτασή του. Ακριβώς. Ακριβώς. Κύριε Χρυσόγελε, να έχουν μια βάση. Είναι ακόμη πιο ισχυρό το δεδομένο της ανικανότητας του κράτους. Εάν, επαναλαμβάνω, έχουν βάσει οι θεωρίες συνωμοσίας. Αν δηλαδή, με λίγα λόγια, έχουμε μια ασύμμετρη απειλή για τις χώρες μας, το κράτος που το πληρώνει ο πολίτης οφείλει να είναι προετοιμασμένο, ικανό και έτοιμο, έχοντας εντάξει και τον πολίτη, αυτό που περιγράψατε, στο δυναμικό της άμυνάς του και της αντίδρασής του. Ούτε αυτό δεν ζούμε. Προφανώς, εντάξει, αλλά λέω ότι η κάθε τοπική κοινωνία θα πρέπει να δει άμεσα και. Αυτό το κίνημα που αναπτύχθηκε για τις παραλίες σε αρκετά μέρη έχει αποτελέσματα, γιατί έδειξε ότι όταν οι πολίτες κινητοποιούνται, τότε θα πιέσουν για να υπάρξουν λύσεις. Και σε αρκετές περιοχές υπάρχουν λύσεις. Ελπίζω τις επόμενες μέρες του Skype να είναι συνεργάσιμο και θα χαρούμε πολύ να συνεχίσουμε τη συζήτηση την οποία κάνουμε σήμερα. Έχει εξαντληθεί ο χρόνος μας. Από μένα και την συνάδελφό μου, την Ηρώτη Λέλα, ένα θερμό ευχαριστώ που ανταποκριθήκατε σε αυτή την πρόσκληση. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Ένα μόνο στοιχείο να σας δώσω, ότι μέχρι τώρα έχουν, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα για τις καταστροφές στα δάση, έχουν καεί 1.300.000 στρέμματα στην Ελλάδα, έχουμε ξεπεράσει κατά πολύ, είναι το 1,02% της έκτασης χώρας και αυτό σημαίνει ότι είμαστε ακόμα Αύγουστο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, διάλειμμα, επιστρέφουμε. Ο καθηγητής Αργιάννης ήταν μαζί μας σε λίγη ώρα. Τι σκεφτόμουν όση ώρα μιλούσε. Γιατί θυμάμαι τη Βόρεια Κέρκυρα που ο Δήμαρχος εκεί αγόρασε ένα σκάφος για να μπορεί να συνδράμει πυροσβεστικό. Ναι. Και λέω, τα drones πλέον δεν κοστίζουν εκατομμύρια. Το καλό, το ακριβό. Μπορείς και με λιγότερο κόστος. Ναι. Τι θα ήταν λοιπόν για την πολιτική προστασία του ΝΟΤ. Της κεντρικής Κέρκυρας και του Βορρά. Να είναι οργανωμένοι. Γιατί ξέρω ότι αξιωματικοί της πυροσβεστικής έχουν επίσης συζητήσεις. Παιδιά, πρέπει 1, 2, 3. Τι κοστίζει? Τίποτα. 200, 300 ευρώ. Τίποτα. Ένα απλό ντρόν θες. Δεν θες στον κύριο να κάνει θαύματα. Ωραίο, γιατί μπορεί να κάνει και ωραία παρέλαση. Λοιπόν, μπορεί να το σηκώσει και για τα. Μπράβο, μπορεί να το σηκώσει μετά και για άλλου λόγου. Θέλω να πω όμως κάτι που μπορεί να μας δώσει. Και είναι απλό και δεν κοστίζει εκατομμύρια. Ούτε αυτό. Πάμε στο διάλειμμα. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στη δεύτερη ενότητα της εκπομπής σας έχουμε ενημερώσει ότι θα έχουμε τη χαρά και τιμή να φιλοξενούμε έναν επιστήμονα, έναν Έλληνα επιστήμονα, τον οποίο τον γνωρίσαμε την περίοδο της πανδημίας, του κορονοϊού. Είναι ο κύριος Δημοσθένης Αργιάννης. Μάλιστα, έχει μιλήσει αρκετές φορές μαζί του. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος με τα μαθηματικά του μοντέλα μας έδειξε ό,τι έχει πολλά πει πράγματα. Σε όλο αυτό το διάστημα, επιβεβαιώθηκε με μαθηματική ακρίβεια. Και τον ευχαριστούμε πολύ που είναι και απόψε το βράδυ μαζί μας. Μέσω διότι Skype. Οφείλω να πω μέσω Skype. Καλησπέρα σας, καλησπέρα κύριε, σας κύριε καθηγητά. Ευχαριστούμε πάρα καλησπέρα. Πολύ που είστε μαζί μας. Οφείλουμε να πούμε ότι μας έχει συγκινήσει η θετική σας ανταπόκριση. Όντως. Σε ένα μικρό περιφερειακό μέσο ενημέρωσης. Γιατί οφείλω επίσης να υπογραμμίσω ότι δεν είναι κάτι σύνηθες από την πλευρά πολλών προσώπων τα οποία στηβάζονται στα παράθυρα των κεντρικών τηλεοπτικών σταθμών και οι οποίοι κρίνουμε ότι κάτι έχουν να πούν και ίσως και να το σχολιάσουμε εδώ στη δική μας γωνιά, στην πολιτική Ελλάδα. Σας ευχαριστούμε λοιπόν που είστε μαζί μας.
Και εγώ σας ευχαριστώ και βέβαια είναι χαρά μου, ιδιαίτερη τιμή. Και μάλιστα είμαστε πολύ κοντά γιατί αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στους Παξούς. Ήμουν είμαστε... σίγουρη, θα το ρωτούσα κύριε καθηγητά, αν είστε στους Παξούς. Θα ήταν το πρώτο ερώτημα. Σας ευχαριστούμε λοιπόν. Σήμερα πρέπει να πούμε ότι διδάσκεται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Έχετε την έδρα της περιβαλλοντικής μηχανικής. Το εργαστήριό σας έχει δώσει στοιχεία πολύ σοβαρά, τα οποία έχουν να κάνουν με αυτό το οποίο ζούμε. Δηλαδή μια καταστροφή του περιβάλλοντος συνεχή και το αποτύπωμα το οποίο φτάνει και πολλές φορές εμείς δεν το βλέπουμε κύριε καθηγητά, αλλά λέμε αυτές τις ώρες ότι οι καπνοί, οι μυρωδιές από αυτό το καμένο έφτασαν μέχρι τα Ιόνια, αλλά δεν είναι τόσο έντονο όπως είναι στον Εύρο ή όπως είναι στην Πάρνηθα. Παρά τα αυτά το πρόβλημα υφίσταται και είναι αρκετά σοβαρό, έτσι δεν είναι? Και αν διαρκέσει, λέτε ότι τα πράγματα είναι αρκετά σοβαρά? Ναι, μάλιστα η αλήθεια είναι ότι στη Ζάκυνθο, για να είμαστε συγκεκριμένοι, είναι αρκετά σοβαρό όσο στην συγκεντρώση των σωματιδίων και στην Κεφαλονιά μέχρι να, σε έναν βαθμό. Όχι τόσο στην ΚΕΚ και στους Παξούς, για παράδειγμα, πράγματι. Γιατί ακριβώς αυτό το νέφος πήγε λίγο πιο χαμηλά και καταλήγει ουσιαστικά στη Λευκάδα, ξεκινώντας από την Αλεξανδρούπολη. Προφανέστατα στον Εύρο είναι πολύ έντονο το φαινόμενο. Και σε άλλες περιοχές της κεντρικής Ελλάδας κυρίως από όπου περνά και βεβαίως ανάλογα με το που χτυπάνε το νεφρό των σωματιδίων, δηλαδή σε ορεινούς όγκους κτλ. Μπορεί να υπάρχει τοπικά υπερσυγκέντρωση. Αυτό που είναι σημαντικό είναι την μια μεριά στα σημεία που πραγματικά υπάρχουν σημαντικές συγκεντρώσεις να προστατευτεί ο πληθυσμός άμεσα με την έννοια του να μην εκτεθεί, ειδικά οι πιο ευπαθείς ανάμεσά μας, άνθρωποι που έχουν άσθημα, άνθρωποι που έχουν χρόνια από φρακτική πνευμονοπάθεια, καλό θα ήταν να μην εκτεθούν. Είναι εύκολο να προστατευτούν γιατί χρειάζεται μια καλή μάσκα, μια FFP2, μιας και είμαστε όλοι γνώστες πια το αυτής της ορολογίας με την έχει τη πανδημία. Ή βέβαια και αυτό που για πάρα πολλά χρόνια είχαμε συζητήσει, τις περίφημες συσκευές καθαρισμού του αέρα, απολύμανση του αέρα, οι οποίες εδώ τώρα δείχνουν και πάλι την χρηστικότητά τους. Θυμάστε ότι όταν συζητούσαμε, έλεγα ότι δεν είναι χρήσιμες μόνο για τον κορονοϊό, είναι χρήσιμες και για την ρήπανση και υπάρχουν τέτοια επεισόδια. Δυστυχώς έτσι είναι. Και εδώ νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να το λάβουμε υπόψη μας συνολικά. Αυτό που επίσης πρέπει να προσέξουμε είναι το τι συμβαίνει την επόμενη μέρα, γιατί βεβαίως όλα αυτά τα σωματίδια και που μεταφέρονται σε μακριά απόσταση, σε μεγάλη απόσταση, μπορούν να έχουν τοξικό περιεχόμενο ανάλογα με το που προέρχονται, τι είναι αυτό που η πηγή της καύσης, κυρίως οργανικού περιεχομένου, δηλαδή πολυαρωματικοί υδρογονάνθρακες, οι οποίες είναι τοξικές ενώσεις. Και εκεί λοιπόν αυτό που θα πρότεινα εγώ θα ήταν ότι με δεδομένο ότι μπορούμε, έχουμε τα τεχνολογικά εργαλεία και τα επιστημονικά εργαλεία να παρακολουθούμε την εξέλιξη του φαινομένου, δηλαδή του πώς μεταφέρεται η ρήπανση από την καύση, από τις πυρκαγιές στα διαφορετικά σημεία της χώρας, όχι μόνο τοπικά αλλά και σε πιο μεγαλύτερες περιοχές, να κάνουμε μια καταγραφή αυτής της πορείας. Και όταν τελειώσει πια η έκτακτη ανάγκη, όταν οι πυρκαγιές σβήσουν, να μπορούμε να ταυτοποιήσουμε τις περιοχές στις οποίες πιθανώς έχουν μεγαλύτερη επιβάρυνση πια το έδαφος τους, εκεί που έχουν καταπέσει. Και εκεί μπορούμε να κάνουμε κάτι, κύριε καθηγητά? Διότι οφείλουμε να σας πούμε ότι εμείς ζήσαμε την υπόθεση αυτών των αόρατων σωματιδίων πριν από μερικά χρόνια στην Κέρκυρα, όταν είχαμε ένα τεράστιο πρόβλημα με τα σκουπίδια, όπου κάποιοι ανεγκέφαλοι κατά τη διάρκεια της νύχτας έβαζαν φωτιές στους ορούς των σκουπιδιών, πιστεύοντας ότι με αυτόν τον τρόπο ξορκίζουν το κακό, ότι εξαλείφουν τα σκουπίδια, τη δυσοσμία κτλ. Και έβγαιναν γιατροί, συνάδελφοί σας επιστήμονες, οι οποίοι έλεγαν: παιδιά, η καύση αυτής της οργανικής ύλης απελευθερώνει και άλλων που είναι στα σκουπίδια σύμμικτα, απελευθερώνει τα μικροσωματίδια τα οποία ονομάζονται διοξίνες, με καταστρεπτικό δεδομένο για τον ανθρώπινο οργανισμό, για τη δημόσια υγεία κτλ. Κτλ. Ρωτάω λοιπόν εσάς κύριε καθηγητά, αν υπάρχει τρόπος αντίδρασης, άλλο η φωτιά σαν όγκου σκουπιδιών και άλλο η φωτιά που έχουμε δει εδώ σε αυτές τις μεγάλες πυρκαγιές. Εάν οι ειδικοί επιστήμονες όπως εσείς πούνε ότι έχουμε συσσωρευμένους όγκους μικροσωματιδίων σε κάποιες περιοχές, εκεί έχουμε επιστημονικό τρόπο
διαχείριση. Και για πόσο διάστημα, για να μην σας διακόψουμε, και για πόσο διάστημα, κύριε καθηγητά, αφού και τελειώσουν τα περιστατικά, αφού και σβήσει και η τελευταία στιγμή, για πόσο διάστημα μετά θα αιωρούνται, θα υπάρχει αυτό το θέμα? Ναι. Το πόσο, ας ξεκινήσουμε την τελευταία αυτή ερώτηση. Μετά την λήξη της έκτατης κατάστασης της πυρκαγιάς, το σβήσιμο της πυρκαγιάς, συνήθως σε ένα διάστημα μεσοσταθμικά, θα το πω, 2 με 3 ημέρες μετά από την απόλυτη απόσβεση, τα βράδια γυρνάνε στην ατμόσφαιρα, γυρνάνε στην κανονική της κατάσταση. Αυτό εξαρτάται φυσικά από τις κινήσεις των αερίων μαζών, αν θα υπάρχουν ισχυροί ή όχι άνεμοι. Άρα υπάρχει μια διαφοροποίηση, αλλά η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσαν να είναι οι 2 με 3 μέρες να είναι 1 μέχρι 5, αλλά η μέση τιμή είναι γύρω στις 2 με 3 μέρες. Άρα θεωρώ ότι, γι' αυτό λέω, βάζω 2 διαφορετικές φάσεις διαχείρισης του κινδύνου. Ένα είναι το τώρα, το άμεσο, για τους ανθρώπους που έχουν ευπάθειες. Το άλλο είναι η επόμενη μέρα, μετά αυτές τις 2 μέρες ή 5 μέρες, όπου πια τα σωματίδια έχουν καταπέσει στο έδαφος και εκεί πια μπορούμε να κάνουμε αυτή μια στοχευμένη δειγματοληψία με βάση τα μοντέλα που τρέχουμε, να δούμε πού υπολογίζουμε ότι θα έχουν πέσει και να πάρουμε δείγματα από αυτά τα σημεία για να είμαστε σίγουροι ότι πράγματι υπάρχει επιβάρυνση. Και αν πράγματι υπάρχει επιβάρυνση, είναι λογικό, φυσιολογικό να υπάρχει, απλώς θέλω να πω, είναι καλό να το τσεκάρει κανείς. Εκεί πια υπάρχουν τεχνολογικές μέθοδοι για να λυθεί το πρόβλημα. Αν είναι θέμα επιβάρυνση από βαριά μέταλλα, μπορεί κανείς να βγάλει, να αποψίδει τα άνω 15 χιλιοστά του εδάφους σε μια συγκεκριμένη περιοχή και να τα επεξεργαστεί ως τοξικά απόβλητα ουσιαστικά και να ουσιαστικά να τα κάψει. Αλλά μπορεί να τα, ακόμα πιο καλό είναι στις περιπτώσεις που υπάρχει επιβάρυνση από οργανικές ουσίες, όπως αυτές που αναφέρατε, ή άλλες όπως οι πολυρωματικοί υδρογονάνθρακες. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή βιολογικές μέθοδοι. Μπορούμε να ψεκάσουμε με συγκεκριμένο σετ από μύκητες το έδαφος και αυτοί οι μύκητες καταφέρουν να διασπάσουν ουσιαστικά, να μεταβολήσουν τους πολυρωματικούς υδρογονάνθρακες. Και σε ένα διάστημα υπολογίζω γύρω στους 2 μήνες, ενώ το έχουμε κάνει αυτό. Στις καλλιέργειες δηλαδή, κύριε καθηγητά, στο Εύρος, αυτό που φτάνει όλο αυτό το νέφος, αυτό το οποίο κάθεται στο χώμα, να το πούμε απλά, τι σημαίνει στην πράξη? Αυτό είναι πολύ ωραίο ερώτημα της Ρώσης. Καταλαβαίνετε ότι μας ανησυχείτε? Ναι, όχι, καταλαβαίνω. Δεν χρειάζεται να είμαστε υπερβολικά ανήσυχοι, χρειάζεται να είμαστε, να έχουμε επίγνωση τις πραγματικότητες και άρα να παίρνουμε μέτρα γι' αυτό. Δεν είναι κάτι που δεν μπορούμε να επιχειριστούμε. Είναι χειρότερο να το θάψουμε κάτω το χαλί. Η αλήθεια είναι ότι στατιστικά θα δούμε μόνο λίγες περιοχές που θα είναι πραγματικά πολύ επιβαρημένες. Δεν θα είναι κάτι υπερβολικά δύσκολο, αλλά είναι καλό σε αυτές τις περιοχές και για την προστασία της δημόσιας υγείας και για την προστασία, αν θέλετε, και της εμπιστοσύνης του καταναλωτή για όλο αυτό το πλέγμα που έχει να κάνει με τις σχέσεις μας με το περιβάλλον. Είναι καλό να μπορέσουμε να αποδείξουμε σε όλους ότι λειτουργούμε με απόλυτη ασφάλεια και άρα να καθαρίσουμε, συσταγωγικά τη λέξη, το έδαφος από αυτού του είδους τις τοξικές ουσίες. Ξαναλέω ότι σε ένα διάστημα 2 μηνών υπολογίζω ότι η κατάσταση του εδάφους με τις μεθόδους που αναφέρω, τις βιολογικές μεθόδους και άρα όχι με χρήση περαιτέρω χημικών ή κάτι τέτοιο παραγόντων, μπορεί να επανέλθει ουσιαστικά σε μεγάλο βαθμό στην προηγούμενη κατάσταση. Άρα σε ένα δίμηνο μπορούμε να είμαστε περίπου σε αυτή την κατάσταση πριν την επιβάρυνση την πυρκαγιά. Αλλά είναι σημαντικό να κάνουμε αυτές τις κινήσεις. Άρα η επόμενη μέρα καλό είναι να είμαστε ενεργοποιημένοι και συντονισμένοι για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδους καταστάσεις. Ναι, με κάνατε όμως, κύριε καθηγητά, συγγνώμη που σας διακόπτω. Λέω, μέχρι τώρα δεν το έχω δει. Διότι βεβαίως τώρα. Εννοείς οργανωμένα να δοθούν οδηγίες. Βεβαίως. Το τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες, οι κτηνοτρόφοι. Και πέρσι είχαμε. Και πρόπερσι είχαμε. Δηλαδή, μετά την Εύβοια δεν είδαμε αυτό το οποίο λέει ο κύριος Αριγιάννης. Είμαι σίγουρος ότι και τα δεδομένα της Εύβοιας οδηγούσαν σε αντίστοιχες υποδείξεις. Συμπεράσματα και υποδείξεις. Ναι. Δηλαδή, αυτό το κράτος, προσπαθώ να καταλάβω, κύριε καθηγητά, τη δομή και τη λειτουργία του στην κατεύθυνση προστασίας του πολίτη. Και προληπτικά, αλλά και μετά από το συμβάν, αν υφίσταται, αν υπάρχει, αν αντιλαμβάνεται αυτά τα οποία του λέει και του περιγράφει ως αναγκαιότητες η επιστημονική κοινότητα. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι το κράτος, όπως και όλοι μας, εξελίσσεται. Εντάξει, η ελπίδα θα φαίνει τελευταία υπό αυτή την έννοια.
Όχι, όχι, όχι. Το λέω τελείως αντικειμενικά. Ας πούμε, μετά την πυρκαγιά στο Μάτι, εμείς πραγματικά σαν ερευνητική ομάδα μπήκαμε στην πρώτη εβδομάδα μετά και πήραμε, κάναμε αυτή τη δειγματοληψία. Βεβαίως η κατάσταση στο Μάτι, παρά την τραγικότητα της πυρκαγιάς, λόγω του χαμού 100 ανθρώπων και πάνω, παραπάνω από 100 ανθρώπων, χωρικά ήταν πολύ πιο περιορισμένη από αυτό που ζούμε αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά την επιβάρηση. Άρα ήταν πολύ πιο εύκολο να μπούμε και να κάνουμε να δεις η δειγματοληψία. Κάναμε τις αναλύσεις και φάνηκε ότι υπήρξαν επιβαρύνσεις σε συγκεκριμένες περιοχές, τις οποίες πια το κράτος είχε την δυνατότητα να το επεξεργαστεί και να παρέμβει. Έγινε αυτό. Μετά, βέβαια, όχι άμεσα, σε ένα διάστημα ένα με δύο χρόνια μετά. Στην υπόθεση με την Βαρυπόπη και στις πυρκαγιές Βαρυπόπης και της Βόρειας Εύβοιας, αυτή τη στιγμή έχει χρηματοδοτηθεί μια έρευνα στην οποία δεν συμμετέχουμε εμείς, αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Έχει σημασία ότι γίνεται αυτή η δουλειά για να αξιολογηθεί ακριβώς αυτή η επιβάρηση. Βέβαια, αυτό είναι ένα χρόνο μετά. Στην πραγματικότητα, έτσι, δηλαδή δεν είναι αυτό άμεσα. Λέμε. Άρα, αυτό λέμε. Τα ζώα μαργά λένε στην Κέρκυρα. Τα ζώα μαργά. Κύριε καθηγητά, ο χρόνος έχει εξαλειφθεί. Πόσο θα μείνετε ακόμη στους Παξούς? Μια εβδομάδα νομίζω. Εντάξει, τότε στην επιστροφή να πούμε να περάσετε από Κέρκυρα, να μην φύγετε με άλλο τρόπο, για να σας φιλοξενήσουμε. Θα είναι χαρά μας να σας φιλοξενήσουμε στο στούντιο. Για μένα. Και για όλους μας. Να περνάτε καλά, φαντάζομαι, την οικογένεια. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε για ακόμα μια φορά, κύριε καθηγητά, να είστε καλά. Λοιπόν, έχεις δίκιο, είναι ο Έχω Νότα ακούει να ακούει το. Είναι ευγενής, είναι εξαιρετικός, είναι γνώστης του αντικειμένου. Είναι ένας σπουδαίος επιστήμονας. Έχει επιβεβαιωθεί άπειρες φορές. Οι άνθρωποι είναι απλοί. Ακριβώς. Τα είπες όλα. Έλα, τα είπες όλα. Έλα, οι σπουδαίοι άνθρωποι είναι απλοί. Έτσι. Καλό βράδυ. Γεια σας.